Παιδιά, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για κάποια πραγματολογικά σχόλια όσον αφορά στους πρωταγωνιστές αυτής της ναυμαχίας, τα ονόματα δηλαδή που στην ουσία προαναφέραμε και στα προηγούμενα βίντεο. Πρώτα απ' όλα, ας ξεκινήσουμε με τον Λίσανδρο. Πρόκειται για έναν ικανότατο στρατηγό, ο οποίος όμως κυριαρχείται από υπέρμετρη φιλοδοξία και βλέπουμε ότι δεν έχει ηθικούς φραγμούς. Νίκησε τους Αθηναίους στους Αιγαίους ποταμούς, πολιόρκησε την Αθήνα και εγκατέστησε σπαρτιατική φρουρά στην Ακρόπολη. Στήριξε επίσης το καθεστώς των Τριάκοντα Τυράννων. Θέλησε ταυτόχρονα να γίνει βασιλιάς στη θέση του Αγισιλάου, δεν τα κατάφερε όμως, και τελικά πέθανε στη μάχη της Αλιάρτου. Στη συνέχεια περνάμε στο αντίπαλο στρατόπεδο, δηλαδή τον Αλκιβιάδη, ο οποίος ήταν μαθητής του Σοκράτη και συγγενής του Περικλή. Ασχολήθηκε γενικά με την πολιτική, εξελέγει στρατηγός κατά τη Σικελική Εκστρατεία, κατηγορήθηκε όμως σε αυτό το πολύ γνωστό περιστατικό της του αποκεφαλισμού των Ερμών και ανακλήθηκε πίσω από την Εκστρατεία ώστε να δικαστεί. Ξέφυγε, πηγαίνει στη Σπάρτη, όπου εκεί δίνει πληροφορίες για τις κινήσεις των Αθηναίων, πληροφορίες οι οποίες τελικά αποδεικνύονται καταστροφικές για τους Αθηναίους. Στη συνέχεια προσεγγίζει τους Πέρσες και όταν τελικά οι Αθηναίοι τον εκλέγουν στρατηγό αυτοκράτορα, επιστρέφει πάλι με το στρατόπεδο των Αθηναίων. Εκεί όμως θεωρείται υπαίτιος για την ήττα στο νότιο άκρο, ακροτήριο, πέφτει σε δυσμένεια και αποσύρεται στον πύργο του στη Συστό. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Αλκιβιάδης είναι μια προσωπικότητα η οποία ναι μεν πολύ ικανή στρατηγικά, αλλά δεν ήταν σταθερός στις επιλογές του. Πήγε στο στρατόπεδο των Σπαρτιατών, στον Περσών, στον Αθηναίων. Ήταν βέβαια εξαίρετος στρατηγός και αυτός όμως, όπως και ο Λίσανδρος, δεν είχε ηθικές αρχές. Ήταν διορατικός, εύστροφος, αλλά χαρακτηρίζεται κυρίως από καιροσκοπισμό και φιλοδοξία. Στη συνέχεια περνάμε στον Αθηναίο στρατηγό τον Κόνωνα, ο οποίος ύστερα από την καταστροφή στους Αιγαίους ποταμούς κατέφυγε στον Ευαγόρα της Κύπρου, νίκησε τους Σπαρτιάτες στην Κνίδο, ανοικοδόμησε τα μακρά τείχη στην Αθήνα, στο τέλος όμως έπεσε σε δυσμένεια και πέθανε στην Κύπρο, εκεί παραγνωρισμένος και αφανής. Ο Ευαγόρας που μόλις είπαμε είναι ο βασιλιάς της Σαλαμίνα της Κύπρου. Εκεί κατέφυγε, όπως είπαμε, ο Κόνων, ήταν πάντα παραδοσιακά σύμμαχος των Αθηναίων και τελικά πέθανε άδοξα, καθώς δολοφονήθηκε από έναν ευνούχο, μάλιστα με τη βοήθεια ενός από τους γιους του. Ο Θεόπομπος, ο οποίος αναφέρεται μέσα στο κείμενο, είναι ένας έμπειρος ναυτικός, ο οποίος παίρνει εντολή από τον Λίσανδρο και μεταφέρεται στη Σπάρτη. Η επιλογή του Λίσανδρου να στείλει το Θεόπομπο δεν είναι τυχαία, καθώς ο έμπειρος αυτός ναυτικός φτάνει εύκολα, γρήγορα στη Σπάρτη και με ασφάλεια. Στη συνέχεια αναφέρεται το όνομα του Φιλοκλή. Ο Φιλοκλής είναι αυτός που πρότεινε να κοπεί το δεξί χέρι από τους το δεξί χέρι των εχμαλώτων και αποτελεί ένας από τους κύριους υπαίτιους της καταστροφής, καθώς αυτός είχε την ευθύνη για την ασφάλεια των πλοίων. Και τέλος αναφέρεται το όνομα του Αδύμαντου, ο οποίος είναι ο μόνος που σώθηκε από τους εχμαλώτους, είτε διότι κράτησε, όπως είπαμε, μια μετριοπαθή στάση, είτε σύμφωνα με το Λυσία, επειδή πρόδωσε τον Αθηναϊκό στόλο.